κάνω την πλήρω πάνω που γεννέμει έντυπα μέσω μαζικής επικοινωνίας μου και σε μέρα συντακτήρια του σωγράφου εντύπων του κύριου Ανδρέα Θεμελή. Μάθαμε πράγματα από τη γυμνάστριά μας την κυρία Αλεξάνδρα Κούβελα, ακούσαμε τις συμβουλές της διευθύντριάς μας κυρία Σέβας Φίλιππα, ήμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε τα δημοσιογραφικά φτερά μας με έναν στάρι. Συμφωνήσαμε πως θα έπρεπε να είναι κάποιος που να είναι αναγνωρίσιμος ώστε να προκαλέσει ενδιαφέρον από όλους να είναι συντοπίτης μας. Γιατί αν έπρεπε να έρθει στο σπίτι σου, αλλά πρώτα απ' όλα έπρεπε να έχουμε κάποιον συνεργικό του οίκο που να τον πείσει να μας θυμίσει με την παρουσία του στην τάξη και να τον απολαύσουμε όλοι. Ο κ. Γιάννης είχε την ιδανική λύση. Μια λέξη αρχή. Λεπά. Λοιπόν, ναι, ναι. Ποια ήταν η αιτία που γιατί έκανε ότι από μικρό παιδί τραγουδούσα, μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Ένας θείος μου ήταν μουσικός, δάσκαλος μουσικής και ένας ήταν τραγουδιστής. Και εγώ κρυφάκουγα και κρυφοκοίταζα έξω από τη σχολή που ήταν. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και από μικρό παιδί τραγουδούσα. Και επειδή το αγαπούσα πάρα πολύ αυτό που έκανα, μου άρεσε να τραγουδάω. Γι' αυτό και έγινα τραγουδιστή. Δεν μπορεί να την πει. Δεν σ' άρεσε να τραγουδά από μικρό. Πώ? Να τραγουδά από μικρό. Ναι, από μικρό τραγουδά. Τραγούδα στο σχολείο, κάναμε γιορτέ στο σχολείο. Ζωγράφησα κιόλα. Ήμουν πάρα πολύ καλό στη ζωγραφική και στο τραγούδι. Και κάναμε γιορτέ κατά τέλο του χρόνου. Και αφού παίζαμε θέατρο, μετά τραγουδούσαμε. Και εγώ τραγουδούσα και όλα. Ποιος είπε τώρα. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι. Αγαπημένο τραγούδι. Έχω πάρα πολλούς δίσκους. Έχω 40 δίσκους. CD δηλαδή. Δεν μπορώ να πω κάποιο είναι το πιο πολύ αγαπημένο, αλλά ένα από τα αγαπημένα μου είναι το ρότερο πλασματικό. Τι είναι το πρώτο τραγούδι που έρχεσαι. Ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που ερμηνεύσατε. Το πρώτο πρώτο. Το πρώτο πρώτο τραγούδι που ερμηνεύσα σε κέντρο που δούλεψα ή σε δίσκο που έβγαλα. Σε κέντρο. Σε κέντρο. Ήμουνα σε ηλικία 13 χρονών και είχα πει ένα τραγούδι του Γιάννη του Καλαϊτζή και έλεγε αν δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει λέει κάμπαλα στο Δελφίνι. Ο κόσμο γύρισε, θα τα ακούσει. Βεβαίως. Αυτό ήταν το πρώτο μου τραγούδι. Υπήρξε κάποιος που σας στήριξε στην καριέρα σας. Στην αρχή της καριέρας μου δεν με στήριξε κανείς. Στηρίχθηκα εγώ στα πόδια μου, στην πίστη που είχα για το τραγούδι, στον εαυτό μου. Και επειδή πραγματικά δούλεψα πάρα πολύ σκληρά και άρχισα σιγά σιγά να ακούγουμε και να μαθαίνουμε, μετά τράβηξα την προσοχή τους και μετά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και με βοήθησαν. Άλλος. Από τις παλιές μου αρέσει πάρα πολύ η Χαρούλα η Αλεξίου, η Άννα η Λύση και από τις πιο καινούργιες μου αρέσει πάρα πολύ η Πέγγι Ζήνα, η Μερκούρη και η Βαμπή. Είναι δύσκολο να δουλεύετε με κάποιους νύχτα. Είναι δύσκολο να δουλεύω τη νύχτα. Σίγουρα είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο γιατί κάνεις τη νύχτα μέρα. Εσείς πηγαίνετε σε 11 για ύπνο και εγώ 11 ξεκινάω να δουλεύω. Εσείς ξυπνάτε 7 η ώρα να έρθετε στο σχολείο και εγώ την ώρα πάω για ύπνο. Δεν είναι δύσκολο. Έχω κάνει τη νύχτα μέρα. Είναι δύσκολη η δουλειά μας. Αλλά όταν αγαπάς κάτι και έχεις αποφασίσει να κάνεις αυτό που αγαπάς, πραγματικά, τότε θυσιάζεσαι. Τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει στη δουλειά σας. Μ' αρέσει που με χειροκροτάει ο κόσμος. Μ' αρέσει που μου ζητάνε αυτόγραφα, μ' αρέσει που τραγουδάνε τα τραγούδια μου, μ' αρέσει που με αγαπάει ο κόσμος, που περπατάω στον δρόμο και με χαιρετάει. Και δεν μ' αρέσει που υπάρχει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός, που καμιά φορά πολεμάει ο ένας τον άλλον, κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου. Πώς αισθάνεστε που σας πέρασε μικρά παιδιά. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη συγκίνηση γιατί και εγώ ήμουν ένας από εσάς πριν από πολλά χρόνια βέβαια, γιατί τώρα είμαι μεγάλος. Και θυμάμαι που κάναμε μαθήματα και εμείς είχαμε φωνάξει κάποτε έναν ηθοποιό και το είχαμε πάρει συνέντευξη. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε.
είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Για χάρη στο ζητάω. Μην ανησυχείς, δε σε παρέξηγω. Εγώ τα λάθη σου θα πάω. Είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου, είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου, είσαι εσύ. Έχεις δυο ματάκια αληθινά που την καρδιά μου έχουνε σκλαβώσει. Κι όταν με κοιτάζουν το Θεό, παρακαλώ ποτέ να μην τελειώσει. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει. Και μες στη ψευτική ζωή μονάχα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου, είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου, είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου, είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου, είσαι εσύ.